Άρα, εμείς και στη Σύνοδο Κορυφής θα θέσουμε τα δύο αυτά θέματα, δηλαδή συμφωνίες επανής δοχής. Τήρηση των συμφωνιών επανής δοχής, ιδίως από την πλευρά της Τουρκίας, μέσα από την ενταξιακή της πορεία και ενίσχυση του Frontex. Επιμέρους μέτρα επίσης συζητήσαμε, δηλαδή το ότι θα προωθηθεί μέσα στο καλοκαίρι η μεταφορά του ΟΚΑΝΑ από το κέντρο της Αθήνας σε χώρους οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας και αυτή η προσπάθεια θα λήξει μέσα στο καλοκαίρι, όπως επίσης θα προωθηθεί η δημιουργία του τζαμιού από τη μία πλευρά και του νεκροταφείου στο σχιστό στην περιοχή, του μουσουλμανικού νεκροταφείου. Για όλα δε αυτά τα θέματα δημιουργείται μια συντονιστική επιτροπή σε πολιτικό επίπεδο από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, η οποία και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής όλων αυτών των αποφάσεων και της αποτίμησης της πορείας στο χρονικό εκείνο διάστημα το οποίο έχουμε τάξει. Κατά τα λοιπά, επιμέρους λεπτομέρειες αλλά και αποφάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα τα μεγάλα αστικά κέντρα και το κέντρο της Αθήνας θα σας πει ο κ. Μακρογιαννάκης. Ευχαριστώ πολύ. Αρκετά αναλυτικός στις δηλώσεις του Υπουργός των Εσωτερικών. Έδωσε και μια είδηση ότι δημιουργείται και συντονιστική επιτροπή συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να συντονίσει τις προσπάθειες για τα ζητήματα αυτά. Πάμε να δούμε τι λέει και ο αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Μαρκογιαννάκης. Αποφασίστηκε η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους δουλεμπόρους. Μέχρι σήμερα οι ποινές οι οποίες προβλέπονται είναι πλημεληματικού χαρακτήρα και με τροπολογία η οποία θα κατευθυνθεί άμεσα. Θα προβλέπονται ποινές σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό εκτιμούμε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους κυρίους αυτούς, αλλά περαιτέρω πιστεύουμε πως είναι και ποινές οι οποίες είναι ανάλογες με την αντικοινωνική συμπεριφορά την οποία επιδεικνύουν. Περαιτέρω αποφασίστηκε η οργάνωση κέντρων υποδοχής, όπου θα φιλοξενούνται όλοι οι μη νόμιμοι μετανάστες οι οποίοι θα λαμβάνονται, για χρονικό διάστημα μάλιστα. Μέσα στα πλαίσια ευρωπαϊκής οδηγίας που υπάρχει, μέχρι 12 μήνες. Μέχρι σήμερα, ο ανώτατος χρόνος φιλοξενίας σε αυτά τα κέντρα ήταν οι 3 μήνες. Θα υπάρξει πρόβλεψη και υποπροϋποθέσεις που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία μέχρι 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις πότε θα είναι? Μάλιστα. Ακούσαμε και τον αναπληρωτή Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Μακρογιαννάκη. Να συνεχίσουμε τώρα στο δελτίο μας. Τσουχτερό πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικού ύψους 244,2 εκατομμυρίων ευρώ. Καλείται να πληρώσει η χώρα μας εξαιτίας της κακοδιαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων στο ελαιόλαδο, το βαμβάκι, τη σταφίδα και τα εσπεριδοειδή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ελέγχους που διενήργησε η Κομισιόν για τα οικονομικά έτη 1999-2004. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι εκείνη την περίοδο τη διακυβέρνηση της χώρας είχε το ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε ότι με συνέπεια θα ολοκληρωθεί το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου προκειμένου ο αγρότης να μην ζημιώνεται. Το πρόστιμο των 244 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την περίοδο που στην διακυβέρνηση της χώρας ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αφορά την περίοδο 1999-2004. Με συνέπεια θα ολοκληρώσουμε το σύστημα του ΟΣΔΕ, ώστε πράγματι επιδοτήσεις να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες, ώστε πράγματι ο αγρότης να μην ζημιώνεται και όποιος συνεχίσει να χρησιμοποιεί μεθόδους εις βάρος του αγροτικού κόσμου, θα στέλνεται στον εισαγγελέα. Τρία νέα προγράμματα που προκυρήσονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν ως στόχο τη διασύνδεση ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, ενώ οι βιομήχανοι καλούνται να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην καινοτομία. Παράλληλα, προχωρούν τα σχέδια για συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων. Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θυγούν θέσεις εργασίας ή μισθολογικές απολαβές του ερευνητικού προσωπικού. Εκατομμύρια ευρώ συνολικά θα επιχορηγηθούν συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων ή πανεπιστημίων. Πρόκειται για τρία νέα προγράμματα τα οποία θα προκηρυχθούν εντός του Ιουνίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Φέρουν τους τίτλους Συνεργασία, νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μας ενδιαφέρει απλά και μόνο να δώσουμε χρήματα σε επιχειρήσεις για να στηρίξουμε τη ρευστότητα της οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη φάση. Μας ενδιαφέρουν τα χρήματα που δίνουμε να πιάσουν τόπο. Επίκειται συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη με τον ΣΕΒ σε μια προσπάθεια στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Οι βιομήχανοι καλούνται να επενδύσουν στην καινοτομία. Στις αναπτυγμένες χώρες
Το ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα είναι περίπου 70 έως 75%, ενώ στην Ελλάδα είναι 10 με 15%. Προγράμματα θα προκηρυχθούν τους ερχόμενους μήνες. Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την ενοποίηση ερευνητικών κέντρων που έχουν ομοειδείς δραστηριότητες. Δεν πρόκειται κάποιος ερευνητής ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη σχέση εργασίας να απολυθεί, ούτε να δει το μισθό του, να περιορίζεται, τα δικαιώματά του με κάποιο τρόπο να απειλούνται. Ο αριθμός των μελών ΔΣ διαφόρων ιδρυμάτων αναμένεται να μειωθεί από 192 σε 66 άτομα. Οριστικό τέλος φαίνεται ότι θα πάρει η λειψιδρία σε 14 μικρά νησιά του Αιγαίου με την εγκατάσταση αντίστοιχων μονάδων αφαλάτωσης. Η προγραμματική συμφωνία για την κατασκευή των μονάδων αυτών υπογράφηκε πριν από λίγο στο Υπουργείο Ναυτιλίας από τον Υπουργό Αναστάση Παπαλιγούρα και τους 14 νομάρχες και κοινοτάρχες των μικρών νησιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Καπόγλης για ένα αίτημα ετών, Νίκο, πολλών νησιών εδώ και χρόνια πραγματικά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο Καπόγλη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Παπαλιγούρας και ο κύριος Καμένος, και να επανέλθουμε. Ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε έτσι δρομολογήσει τα πράγματα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ώστε ούτως ή άλλως το πράγμα αυτό να προχωρήσει. Η προσπάθεια όλων μας είναι ήδη από την φάση του σχεδιασμού και της μελέτης αυτού του πολύ σημαντικού προγράμματος, ήταν στον βραχύτερο χρόνο να επιτελέσουμε το περισσότερο έργο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει κατανοητό από τους κατοίκους της χερσαίας Ελλάδος και ιδίως των μεγάλων πόλεων το πόσο μεγάλη σημασία είναι ένα νησί, μικρό ή μεγάλο, να έχει την αυτονομία του στο νερό. Το παλιό δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά επισκέφθηκε ο Υπουργός επί της Δικαιοσύνης Νίκος Δένδιας. Δικαστικούς λειτουργούς και τους εργαζόμενους στο κτίριο, τους οποίους διαβεβαίωσε ότι η μεταστέγαση των υπηρεσιών του Μεγάρου θα επιληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά είναι μια πολύ κακή πραγματικότητα. Έχουν γίνει προσπάθειες για βελτιώσεις, όμως αυτό το Μέγαρο δεν αντέχει στην κριτική του 21ου αιώνα. Κάνουμε προσπάθεια που νομίζω θα ευοδοθεί σύντομα να υπάρξει επιλογή ενός νέου οικοπαίδου ώστε ο Πειραιάς να αποκτήσει το δικαστικό μέγαρο που αξίζει και σε αυτόν, αλλά και κυρίως και στη δικαιοσύνη και στο κύρος της και στην κοινωνία. Συνεχίζοντας την παράδοση χρόνων για την προώθηση της αποταμίευσης, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ξεκινά με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς νέα καμπάνια στα σχολεία. Οι μαθητές της πρώτης δημοτικού θα πάρουν μια τσάντα σχολική με τετράδια, μολύβια, γεωμετρικά όργανα ως μια συμβολή στα πρώτα τους έξοδα. Ποιος δεν έχει γράψει έκθεση για την αποταμίευση? Ποιος δεν θυμάται τον πρώτο του κουμπαρά? Στις μέρες μας βέβαια η διαχείριση πόρων έχει πολύ ευρύτερη έννοια από το απλό κομπόδεμα. Έχει γίνει το στίχημα για την αειφορία. Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν την ολοκλήρωση προσωπικότητας, βοηθούν στο να έχουμε ολοκληρωμένους πολίτες, βοηθούν σε αυτό που ονομάζουμε ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία πολιτών. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, συνεχίζοντας και εξυγχρονίζοντας μια παράδοση χρόνων στις σχολικές καμπάνιες, θα διανύμισε όλα τα πρωτάκια της χώρας με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μια τσάντα όμου με όλα τα αναγκαία. Τετράδια, μολύβια, γεωμετρικά όργανα και ένα παραμύθι για την αποταμίευση. Επειδή ξέρουμε ότι πολλοί γονείς, ακόμα και για αυτά τα βασικά σήμερα, έχουν πρόβλημα, αποφασίσαμε σε όλη την Ελλάδα να προσφέρουμε σε όλα τα πρωτάκια της χώρας το backpack. Την τσάντα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου μαζί με όλα τα βασικά. Στο πρόγραμμα Μεγαλώνω του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου συμμετέχουν έως τώρα 57.635 παιδιά με εισάρθρους θεσμούς. Στο Ιράν, ένα 24ωρο απομένει για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών που χαρακτηρίζονται από τις μαζικές συγκεντρώσεις των υποστηρικτών των υποψηφίων αλλά και τις αλληλοκατηγορίες. Τη βαθιά ανησυχία τους για τους υψηλούς τόνους που επικρατούν στην προεκλογική περίοδο εξέφρασαν αρκετοί σιίτες κληρικοί. Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί και Ιρανές έχουν ψεχηθεί στους δρόμους της Τεχεράνης. Ανάμεσά τους και κορίτσια ηλικίας ακόμη και 10 χρόνων. Φορούν τα χρώματα των υποψηφίων των προεδρικών εκλογών και κρατούν πανό. Φωνάζουν συνθήματα για ψέματα και εξαπάτηση. Την ίδια
ώρα εντείνονται τα φραστικά πυρά μεταξύ των τριών υποψηφίων. Ο νυν πρόεδρος Μαχμούτ Αχμαντινετζάτ κατηγόρησε τους αντιπάλους του για άδικες επιθέσεις σε βάρος του και για χιτλερικές προσβλητικές τακτικές εναντίον του. Ο φιλομεταρρυθμιστής προεδρικός υποψήφιος Χωσέιν Μουσάβη, που έχει την οικονομία βασικό θέμα της προεκλογικής του καμπάνιας, κατηγορεί τον νυν πρόεδρο ότι μαγειρεύει τα στατιστικά στοιχεία και κάνει λόγο για κακή οικονομική κατάσταση της χώρας παρά τα πετρελαϊκά αποθέματα. نه همین شعار جای خودش هست، طرفدار از مستضعفان هست، طرفداری از شعار اصلی هست. من همون میرحسین سابق اول انقلاب هستم. Λίγο νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος και ισχυρός κληρικός Ακμπάρ Αφσατζανή είχε εκφράσει τη λύπη του για τη σιωπή του Αγιατολά Χαμενεϊ μετά τις κατηγορίες περί διαφθοράς που εκτόξευσε ο Αχμαντινετζάτ κατά μελών της οικογένειάς του. Ο τρίτος υποψήφιος, ο Μεχντί Καρουμπί, φέρεται να δέχεται πιέσεις να εγκαταλείψει τη μάχη για να μην διασπαστούν οι ψήφοι του μεταρρυθμιστικού στρατοπέδου. Τα πνεύματα παραμένουν οξυμένα ώρες πριν την αυριανή αναμέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας, σύμφωνα με τους ομιλητές, παραμένει από. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ελαφρά πτωτικό το κλίμα στο χρηματιστήριο της Αθήνας με το γενικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,66%, 2.360 μονάδες με το τζίρο στα 138 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις σχέσεις ενωδικών πτωτικών, 87 μετοχές ενισχύονται, 123 υποχωρούν, 49 αναμετάβλητες αυτή την ώρα. Στους κλαδικούς δείκτες υψηλή κεφαλαιοποίηση με απώλειες 0,76%, η μεσαία 0,49%, τράπεζες 0,11%, ασφάλειες 2,84%, ανωδικά τα βιομηχανικά προϊόντα κατά 0,5%. 5%. Υποχωρούν τηλεπικοινωνίες κατά 0,85%, μέσα ενημέρωση 1,55%, τεχνολογία ενισχύεται 0,61%, υποχωρούν χημικά, κατασκευές και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά 1,22%, πετρέλαιο αέριο χαμηλότερα κατά 1,29%, ταξίδια αναψύχη 3,09%, τρόφιμα ποτά 1,24%, εμπόριο 1,71%. Συμμετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Alpha Bank υποχωρεί 0,11%, ενισχύεται τώρα η Εθνική κατά 0,25%, η Eurobank 0,12%, πιέσεις στον ΟΠΑΠ υποχωρεί 3,50% στα 20,43%, η Ιωνική Ξενοδοχειακή στην πρώτη θέση της Ανόδου στον Αντίποδα, μεγαλύτερη πτώση αυτή την ώρα για την Clonatex και την Performance, όσον αφορά τον όγκο και τον τζίρο των συναλλαγών, ΑΕΓΕΚ, Τράπεζα Κύπρου και Μαρφίν, Popular Banks με απώλειες στο 1,65%, στο τζίρο των συναλλαγών Εθνική, ΔΕΗ και Τράπεζα Κύπρου. Κλείνουμε μία ματιά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το Λονδίνο ενισχύεται οριακά 0,18%. Το Παρίσι υποχωρεί 0,22%. Η Φραγκφούρτη ενισχύεται 0,42%. Την ώρα το χρηματιστήριο της Αθήνας είναι χαμηλότερα κατά 0,60%. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με βροχές και καταιγίδες κατά τόπου στα βόρεια. Η άνεμη βόρει, τοπικά 7 μποφόρ στο Ιόνιο και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοδυτική 4 με 5 με ενίσχυση το βράδυ τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.